κύριοι αγαπητοί μαθητές. Κατά συνέπεια, κύριε πρέσβη, έχουμε πόλεμο. Αυτή την απάντηση αναγκάστηκε να δώσει στον Ιταλό πρέσβη Εμμανουέλε Γκράτσι, ο Απόστολος Συνταγματάρχης και μη εκλεγμένος Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ιωάννης Μεταξάς. Και λέω αναγκάστηκε γιατί από την ιστορία αλλά και από την αυτοβιογραφία του γνωρίζουμε ότι την ώρα που έλεγε αυτά τα λόγια δεν είχε στο μυαλό του ιδέες για αντίσταση και πόσο μάλλον για νίκη. Ούτε πίστευε ότι έπρεπε το σωστό, αντιστεκόμενο στον άξονα του Μουσολίνη και Χίτλερ. Στο κάτω-κάτω και αυτός ο ίδιος ήταν στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα που ήταν οι δύο προαναφερθέντες κύριοι στη χώρα τους, φασίστες δικτάτορες. Ο Ιταλός πρέσβης του είχε παρουσιάσει ένα μνημόνιο. Ένα μνημόνιο που απαιτούσε ελάχιστες πραγματικά παραχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας από μεριά της Ελλάδας.